βουλευτές επηρεασμένοι από τις αντιλήψεις που επικρατούσαν τότε, ρώτησαν τον Κύριο, διδάσκαλε, για να γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός τυφλός, ποιος αμάρτησε, μήπως ο ίδιος όταν ήταν ακόμη στη κοιλιά της μητέρας του, ή αμάρτησαν οι γονείς του και για τις αμαρτίες εκείνων τιμωρείται αυτός. Αποκρίθηκε ο Κύριος και είπε, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. Γεννήθηκε τυφλός για να φανούν με τη θαυματουργική θεραπεία του τα θαυμαστά έργα της δυνάμεως και της αγαθότητος του Θεού. Τώρα που βρίσκομαι ακόμη στη παρούσα ζωή, πρέπει να εκτελώ τα έργα του Θεού που αποβλέπουν στη σωτηρία του ανθρώπου. Η παρούσα ζωή μοιάζει με την ημέρα στη διάρκεια της οποίας εργάζονται οι άνθρωποι. Τη νύχτα σταματούν τα έργα τους. Και εγώ λοιπόν, εφόσον βρίσκομαι στη γη, πρέπει να εργάζομαι τα έργα της σωτηρίας των ανθρώπων. Με τη διδασκαλία μου και με τα θαύματά μου είμαι το φως του κόσμου. Αυτά είπε ο Κύριος και έπτυσε κάτω. Με το πτύσμα του έκανε πυλό και έχρισε με αυτόν τα μάτια του τυφλού. Και έπειτα, για να δοκιμάσει την πίστη του τυφλού, του είπε, πήγαινε τώρα και νύψου στη δεξαμενή, στη στέρνα του Σιλόαμ, που σημαίνει στα ελληνικά απεσταλμένος. Ο τυφλός έκανε υπακοή χωρίς δυσκολία. Πήγε, νύφθηκε και ήρθε στο σπίτι του βλέποντας. Το θαύμα είχε γίνει. Εν τω μεταξύ οι γείτονές του και όσοι τον έβλεπαν πρωτήτερα ότι ήταν τυφλός έλεγαν, αυτός δεν είναι που καθόταν και ζητούσε ελεημοσύνη από τους διαβάτες. Άλλοι απαντούσαν, ναι αυτός είναι. Άλλοι ότι κάποιος είναι που του μοιάζει. Ο θεραπευμένος όμως τυφλός τους βεβαίωνε, εγώ είμαι ο πρώην τυφλός. Με απορία οι διάφοροι το ρωτούσαν, πώς θεραπεύτηκα τα μάτια σου, και εκείνος πρόθυμα απαντούσε, ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιησούς έκανε πυλό και μου άλυψε με αυτόν τα μάτια και μου είπε, πήγαινε στη δεξαμενή του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα εκεί, νύφτηκα και απέκτησα το φως μου. Όταν άκουσαν αυτά οι Ιουδαίοι ρώτησαν στον θεραπευμένο τυφλό, πού είναι εκείνος που σε θεράπευσε. Ο πρώην τυφλός απαντά, δεν ξέρω. Σημειωτέω ότι η μέρα που έκανε ο Κύριος τον πυλό και άνοιξε τα μάτια του τυφλού ήταν Σάββατο. Οδηγούν τότε τον πρώην τυφλό στους Φαρισαίους. Πάλι εκείνοι το ρωτούν πώς απέκτησε το φως του. Και ο πρώην τυφλός απαντά, αυτός που με θεράπευσε έβαλε πυλό επάνω στα μάτια μου και μετά από αυτό εγώ νύφτηκα και βλέπω. Όταν άκουσαν αυτά μερικοί από τους Φαρισαίους είπαν, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει σταλεί από τον Θεό, διότι παραβλέπει την αργία του Σαββάτου. Άλλοι όμως Φαρισαίοι διαφωνούσαν και έλεγαν, πώς είναι δυνατόν άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια εκπληκτικά θαύματα. Και μεταξύ τους προκλήθηκε διχογνωμία και επειδή η διαφωνία τους συνεχιζόταν, άρχισαν πάλι να ρωτούν τον τυφλό, εσύ που σου άνοιξε τα μάτια, τι λες για τον άνθρωπο αυτόν. Αμέσως ο τυφλός απαντά, εγώ λέω ότι είναι προφήτης. Η ομολογία αυτή του τυφλού δυσαρέστησε τους Ιουδαίους. Γι' αυτό δεν πίστεψαν ότι ήταν τυφλός και απέκτησε πράγματι το φως του μέχρι που φώναξαν τους γονείς του και τους ρώτησαν, αυτός είναι ο γιος σας για τον οποίο ισχυρίζεστε ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς έγινε και τώρα βλέπει. Απεκρίθησαν οι γονείς του και είπαν, γνωρίζουμε καλά ότι αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει, δεν ξέρουμε. Αυτός έχει ηλικία και συνεπώς κατάλαβε πώς και από ποιον έγινε το θαύμα του. Αυτόν λοιπόν ρωτήστε. Αυτός θα μιλήσει για τον εαυτό του και θα σας πει τι συνέβη. Μίλησαν με τον τρόπο αυτό οι γονείς του τυφλού
επειδή φοβούνταν τους άρχοντες των Ιουδαίων, διότι αυτοί από καιρό είχαν αποφασίσει να διωχθεί από τη συναγωγή όποιος ομολογήσει τον Ιησού ότι είναι ο Χριστός. Φώναξαν τότε για δεύτερη φορά τον τυφλό οι Ιουδαίοι και του είπαν «Δόξασε τον Θεό και ομολόγησε ότι πλανήθηκες στην ιδέα που έχεις για αυτόν που σε θεράπευσε. Εμείς, λόγω του αξιώματός μας, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε καλά ότι ο άνθρωπος αυτός που καταργεί την αργία του Σαββάτου είναι αμαρτωλός. Ο θεραπευτής τυφλός αποκρίνεται. Εάν ο άνθρωπος αυτός που με θεράπευσε είναι αμαρτωλός, δεν ξέρω. Εκείνο όμως που ξέρω πολύ καλά είναι αυτό. Ενώ πρωτήτερα ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Η νέα αυτή διαβεβαίωση του πρώην τυφλού δεν άρεσε στους άρχοντες των Ιουδαίων. Πάλι λοιπόν το ρωτούν «Τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια?» Με θάρρος εκείνος τους απαντά «Μόλις πριν λίγο σας τα εξιστόρισα και δεν προσέξατε ούτε παραδεχθήκατε ό,τι σας είπα. Γιατί θέλετε να ακούσετε πάλι τα ίδια, μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητές του?» Πειράχθηκαν από την απάντηση αυτή και του μίλησαν υβριστικά και περιφρονητικά και του είπαν «Συ είσαι μαθητής εκείνου, ενώ εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς που είμαστε αναγνωρισμένοι άρχοντες του έθνους, γνωρίζουμε καλά ότι ο Θεός έχει αποκαλύψει το θέλημά του στο Μωυσή και σε κανέναν άλλο. Αυτός που σε θεράπευσε μας είναι άγνωστος. Δεν γνωρίζουμε από πού είναι». Αποκρίθηκε ο τυφλός και είπε «Αυτό ακριβώς το γεγονός είναι που προκαλεί θαυμασμό και απορία. Ότι δηλαδή εσείς δεν ξέρετε εάν έχει σταλεί από τον Θεό και από πού είναι. Και όμως αυτός ο άγνωστος εσάς, αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Είναι όμως γνωστό και το ξέρουμε όλοι ότι ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς. Αλλά εάν είναι κανείς που να σέβεται τον Θεό και να εκτελεί το θέλημά του, αυτόν ο Θεός ακούει. Από τότε που υπάρχει ο κόσμος, δεν ακούστηκε ότι θεράπευσε κάποιος στα μάτια ανθρώπου που είχε γεννηθεί τυφλός. Πρώτη φορά έγινε ένα τέτοιο θαύμα. Εάν αυτός που με θεράπευσε δεν ήταν απεσταλεμένος από τον Θεό, δεν θα μπορούσε τίποτε να κάνει». Αποκρίθηκαν οι άρχοντες και του είπαν «Συ γεννήθηκες βουτυγμένος ολόκληρος στην αμαρτία και εσύ ο αμαρτωλός διδάσκεις εμάς που είμαστε θρησκευτικοί διδάσκαλοι του λαού» και με τη βία τον έδιωξαν από την αίθουσα της συνεδριάσεως. Εν τω μεταξύ ο Ιησούς πληροφορήθηκε ότι τον έβγαλαν έξω από την παρησία με την οποία και την παρησία με την οποία διακήρυτε την αλήθεια και αφού τον βρήκε του είπε «Συ αντίθετα προς τους άπιστους Ιουδαίους πιστεύεις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθηκε εκείνος και είπε «Ποιος είναι Κύριε ο Υιός του Θεού για να το πιστέψω?» Και ο Κύριος του απαντά «Αυτός που μιλά μαζί σου αυτή τη στιγμή, αυτός είναι ο Υιός του Θεού». Και ο πρώην τυφλός γεμάτος από ευγνωμοσύνη και πίστη απαντά «Πιστεύω Κύριε» και τον προσκύνησε ως πραγματικό Υιό του Θεού. Ευτυχισμένος άνθρωπος ο τυφλός, όχι μόνο διότι απέκτησε το φως των οφθαλμών του, αλλά πολύ περισσότερο για τη φωτεινή πίστη και για τη θαραλέα ομολογία της πίστεώς του στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Ο Θεός ας αξιώνει και μας να ομολογούμε ενώπιον των ανθρώπων την πίστη μας σε Αυτόν. Αμήν. Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό,